Θέλω να πάμε λίγο στους καλύτερους προορισμούς για το 2023 στον κόσμο, σύμφωνα με το CNN. Υπάρχει, συμπεριλαμβάνει και μία ελληνική περιοχή, μία περιοχή της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, για να δούμε λίγο την κάρτα μας. Είναι οι 10 καλύτεροι προορισμοί για το 2023, σύμφωνα με το CNN. Προσέξτε, αυτά τα δημοσιεύματα δεν στοχεύουν μόνο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ένα δημοσίευμα το οποίο πραγματικά έχει καταγράψει εκατομμύρια clicks, views, όπως θέλετε σήμερα, και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις αγορές. Στην πρώτη θέση, βέβαια, η Πολωνία, η Βαρσοβία. Μετά έχουμε περιοχές όπως η Δυτική Αυστραλία, η Χερσόνησος, Νίγκλαλο, Αγγλία, Λίβερπουλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Λιθουανία, τα νησιά Φίτζι, Βραζιλία. Και στην 8η θέση, προσέξτε, και εκεί θα πάμε, είναι η Ελλάδα, είναι η Θεσσαλονίκη. Ρουάντα μετά και στη δεκάδα κλείνει η Σουηδία και το Γκέτεμπουργκ. Στην 8η θέση λοιπόν η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ακόμα ένα δημοσίευμα εγκομιαστικό για την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά είναι ένας προορισμός, προσέξτε, 12 μήνες το χρόνο. Θέλω να πάμε στην κυρία Μαρία Καραγιάννη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τιμητικό από την Κρήτη κιόλας. Δική μας η χαρά. Ξέρετε, οι δεσμοί ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στην Κρήτη είναι ισχυροί. Και βέβαια, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτή την δυνατή κοινότητα των Κρητών εκεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, και εγώ και πολύ καλούς φίλους. Δεν θα πω ονόματα. Είμαι πολύ φίλοι μαζί τους. Να είστε καλά, λοιπόν. Ακόμα ένα εγκομιαστικό ρεπορτάζ, μία αναφορά που πραγματικά μας γεμίζει με ικανοποίηση και περηφάνεια και αφορά τη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά από το CNN. Ναι, έχουν προηγηθεί βέβαια πολλά αφιερώματα στους Guardian, η Times, Codnast, πάρα πολλά έντυπα μετά την επιτυχία που είχε η Θεσσαλονίκη να ενταχθεί στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας. Θα ήθελα εδώ να πω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω είναι μια τεράστια επιτυχία για όλη την Ελλάδα, γιατί είναι γνωστό νομίζω σε όλους πως η υψηλή γαστρονομία υπάρχει σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Εμείς απλώς επιλέξαμε ως διοίκηση, μετά από τα 2 χρόνια τα οποία είχαμε τον αποκλεισμό λόγω κοροναϊού, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να ενταχθούμε στο δίκτυο, προσπαθώντας να κεφαλοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχουμε με το φαγητό και να το χρησιμοποιήσουμε σαν όχημα για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν οι οποίοι αποφασίζουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να γευθούν αυτόν τον γαστρονομικό προορισμό. Είδατε πως η κάθε περιοχή, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτά τα δυνατά χαρακτηριστικά που έχει. Εννοείται, κοιτάξτε, όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων, γιατί ξέρετε τώρα, ο ανταγωνισμός είναι πολύ ισχυρός, τόσο πολλοί πόλεις χρησιμοποιούν τις δημιουργικές βιομηχανίες για να μπορέσουν να προσελκύσουν και επισκέπτες αλλά και επενδύσεις. Και ο τομέας της γαστρονομίας είναι ένα κομμάτι της δημιουργικής βιομηχανίας, γιατί φανταστείτε πόσοι κλάδοι της οικονομίας περιστρέφονται γύρω από τον κλάδο της γαστρονομίας. Από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την τυποποίηση, μέχρι να φτάσει το φαΐ στο τραπέζι μας και μέχρι να το φάμε. Μάλιστα. Η κίνηση τώρα μέσα στις γιορτές στη Θεσσαλονίκη, και θέλω να εστιάσουμε λίγο και στον εσωτερικό τουρισμό, στις εσωτερικές μετακινήσεις, πώς πήγε? Πήγαμε εξαιρετικά και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οι πληρότητες ήταν μέσα στο κέντρο, δεν έβεις και στο Μάτιο, ήταν άνω του 90% μεσοσταθμικά. Περίπου 60% από αυτά τα ποσοστά ήταν εσωτερικός τουρισμός, δηλαδή Έλληνες τουρίστες. Μετά είχαμε πολλούς Βαλκάνιους και Κεντροευρωπαίους. Έχουν βγει κάποια στατιστικά επίσης, πέρα από τα επίσημα στατιστικά που δίνει η Ένωση Ξενοδόχων για αυτές τις πληρότητες, έχουν βγει στατιστικά από αντίστοιχα δίκτυα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου έχουν πει ότι η Θεσσαλονίκη ήταν νούμερο ένα προορισμός για τις γιορτές. Και επίσης είχαμε και αντίστοιχα στοιχεία από το Recovery Track του ΣΕΤΕ για την αύξηση των αεροπορικών πτήσεων προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα, επίσημη πρώτη της τουριστικής κίνησης της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην περιοχή για το 2023. Πότε αναμένεται? Κοιτάξτε, σας πω, είμαστε λίγο σκεπτικοί για το 2023 όλοι. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ύφεση
παγκόσμια, είτε και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα εισοδήματα όλων αυτών που θέλουν να ταξιδέψουν. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας, είτε με ψηφιακή προβολή, είτε με διάφορα farm και press trip. Σε εμάς η σεζόν ξεκινάει το Πάσχα παραδοσιακά. Από το Πάσχα και μετά έχουμε μεγάλες πληρότητες. Υπάρχουν όμως και συγκρατημένες προκρατήσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και οι ξενοδόχοι περιμένουν και μία άνοδο, γιατί όπως ξέρετε μετά το COVID περισσότερο έχουμε ταξίδια τελευταία στιγμής. Δηλαδή δεν προγραμματίζουν νωρίτερα όπως γινόταν πρώτου COVID, είναι περισσότερο αυθόρμητα τα ταξίδια. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ, θα ήθελα να πω, του ναι. CNN, και είναι και αυτό που έχει το καλό η Θεσσαλονίκη, αν το δείτε, αν δείτε, λέει το ότι πόσο κοντά είναι και από παραλίες και από βουνά. Δηλαδή το καλό που έχει η Θεσσαλονίκη είναι ότι σε μία ώρα περίπου μπορείς να πας στον Όλυμπο να κάνεις ορειβασία ή μπορείς να πας στις ακτές της Χαλκιδικής για να κάνεις ένα μπάνιο. Είναι μια πόλη που είναι ένα city break προορισμός, αλλά μπορεί να το συνδυάσεις και με άλλες αποδράσεις. Αυτό είναι που μας κάνει προορισμό 365 μέρες το χρόνο, διότι δεν υπηρετούμε, όπως ξέρετε, ο σαστικός προορισμός στο μοντέλο ήλιος-θάλασσα. Σωστά. Άρα έχουμε άλλες εναλλακτικές. Είναι εμπειρία. Και αυτή η φιλοξενία εκεί και η κουλτούρα και η νοοτροπία στους Θεσσαλονικείς πραγματικά κάνει την πόλη να ξεχωρίζει. Αυτό έχω να σημειώσω εγώ. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Έχετε έρθει. Πολλές φορές. Ωραία. Δεκάδες φορές. Για να μην πω εκατοντάδες. Την επόμενη λοιπόν φορά θα έρθετε καλεσμένος του Δήμου για να σας μάθουμε και τα μυστικά που πιθανόν δεν ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δέχομαι την πρόσκληση. Να είστε καλά.